Μια ακόμη τραγωδία με τρακτέρ μέσα σε μία εβδομάδα. 79χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι από τον γιο του, ο οποίος τον αναζητούσε, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία, στο χωριό Κεράκι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Αυτός είχε πρόβλημα με την καρδιά. Συνήθως του είχαν πει οι γιατροί, με πηγαίνεις εδώ, με πηγαίνεις εκεί, μάλλον είδε πρόβλημα με την καρδιά. Και πρόλαβε και έντυπε στο τρακτέρ, αλλά σφήνωσε στην ελιά. Ήταν μόνος του βέβαια και δεν είχε κανέναν άλλον μαζί να τον βοηθήσει ή να του δώσει βοήθεια. Και έμεινε εκεί μόνος του. Μετά τον βρήκαν το βράδυ που τον ζητούσαν. Ο άτυχος ηλικιωμένος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες, φαίνεται πως παρασύρθηκε από κλονάρι ελιάς, με συνέπεια να βρεθεί σφηνωμένος ανάμεσα στο τρακτέρ και κλαδί ελιάς. Πέθανε ο άνθρωπος. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτός με το τρακτέρι ήτανε, έτσι είπανε πως μάγκωσε στην ελιά. Πήγανε και τον ψάξανε, τον βρήκανε. Ναι, τα παιδιά του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλαδί τον έσφιξε στο ύψος του λαιμού, με τον άτυχο ηλικιωμένο να χάνει τις αισθήσεις του. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, ενώ λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ο γιος του βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο αυτό θέαμα. Ο γιος μου ήρθε και μου το είπε, λέει, το τρακτέρι πλόκωσε, γιατί είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Ναι. Το γκουρλέτο. Που μαρία, λέει, γιατί που περαστάρμη, το λένε η τοποθεσία. Και ήφηγε δεύτερα το παιδί μου, δεν ξέρω, έστειλε μόνο την ώρα που τον περάσανε, μαζευτήκανε πολλά αυτοκίνητα. Και αυτό τον εμάχωσε στην ελιά. Φώνασε βοήθεια κάποιον να μπορούσε. Ποιος θα τον ακούσει, αφού είναι μακριά. Οικογενειάρχης, καλός άνθρωπος. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη άμεσα στο σημείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Χτύπησε, λέει, εδώ στην Ελιάς, ξέρω εγώ. Καλός άνθρωπος ήταν. Δούλευε ο άνθρωπος, ξέρει το σπίτι του, τα οικογένειά του, αυτά. Αυτό μπορεί να είναι και λάθος δικό του. Ελκυωμένοι είμαστε. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ένας 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στις Βασιλιές, καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Αν και είχε τις αισθήσεις του, ειδοποίησε ο ίδιος για βοήθεια, όμως κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Κι εγώ το τρακτέρι έχω εκεί πέρα, αλλά προσέχομαι πάντα. Πάντα. Κι εγώ πριν μερικά χρόνια κόντεψα να σκοτωθώ. Εγώ ο ίδιος. Στο δικό μου χωράφι. Έκανα όργανα το αυτό και δεν πήρα είδηση, όταν χαμηλά ένα κλαδί και με σφήνωσα στο τρακτέρι. Στο κάθεσμα. Έπιασα το κλαδί, άφησα το τρακτέρι. Και έφυγε από κάτω μου και δούλευα και φρέζα. Που μπορεί με φρέζα να σε κάνει τσιμά.